Λοιπόν, ο Μιχάλης ο Τσόχος δεσμεύτηκε σε μένα πριν από λίγη ώρα και μου είπε ότι θα μας αποκαλύψει στον αέρα το ονοματεπώνυμο αυτού που έπαιξε με ένα ευρώ, κέρδιζε 94, έκανε cash out, έπαιξε 5 μάτς ακριβές σκορ σε κάθε μάτς και έκανε cash out στα 94 ευρώ όταν του πρότεινε η εταιρεία, ενώ αν τα άφηνε έτσι με ένα ευρώ θα κέρδιζε 460.000 ευρώ. Ο Μιχάλης θα αποκαλύψει, μου είπε, το ονοματεπώνυμο και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος τύπος. Καλησπέρα σας. Διότι τι απάντου του κάνουμε? Θα πάνε τόσο συγχαρητήρια. Νομίζω 5 παιχνίδια ήταν, πόσα ήταν? Ναι, ναι, και μέρα κάπου το πήρε το μάτι μου, νομίζω και εγώ τόσα. Με ακριβές σκορ και τα λοιπά. Δηλαδή να παίζεις και να το δεις. Σου λέει τώρα αποκλείεται να τα πιάσω 90, με ένα ευρώ 94, μια χαρά με ροκάματο. Το παίρνω. Να σου πω, χωρίς να ξέρω από στοίχημα απλά πράγματα, γιατί δεν παίζω, φαντάζομαι ότι αυτός πρέπει να το έχει σύστημα αυτό. Δηλαδή να παίζει 5 σκορ, να ψάχνει να βρει το πρώτο να του κάτσει, να του μεγαλώνει η απόδοση και να κάνει cash out. Δεν νομίζω ότι παίζει 5 σκορ για να πιάσει 5 σκορ και έτυχε τώρα και είπε, α, οκ, ας κάνουμε cash out. Γιατί αυτοί που πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν 5 σκορ, που είναι τίγκα στην αφέλεια για μένα, να πιστεύεις ότι μπορεί να πετύχει 5 σκορ, φαντάζομαι, ξέρεις, αν ήταν κάποιος τέτοιος τύπος που το είχε παίξει για πλάκα, δεν θα έκανε ποτέ cash out. Φαντάζομαι ότι πρέπει να το έχει σύστημα αυτός, ότι παίζω 5 σκορ, ελπίζω να μου κάτσει το πρώτο ή το... τα δύο πρώτα για να κάνω cash out και να μεγαλώσω πολύ την αποδοσή μου. Δεν πάω δηλαδή για τα 400.000, πάω για να βγάζω μεροκάματο γιατί το έχω σύστημα. Ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Προφανώς. Δεν ήταν λες η τύχη του προτάρη κάποιο. Αλλά όχι, τώρα τι πιο προτάρη για να κάνει cash out. Όχι, η τύχη του προτάρη πιστεύω, αν ήταν η τύχη του προτάρη, δεν θα το πούλαγε ποτέ. Ίσα ίσα που αν έπιανε το πρώτο, ναι, 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 δεν ήταν αυτό. Ναι, θα έλεγε, έλα, το έχουμε, έρχεται. Μήπως θα μας έχεις ρεπορτάζ για αυτόν από τη Μυτιλίνη που πήρε τα 8,5, 7 δηλαδή, αν βάλουμε στην άκρη τους φόρους και τα λοιπά. Αυτόν που πήρε τα λεφτά. Εντάξει, διάβαζα εχθές ένα κάπου στο ίντερνετ ότι στη Μυτιλίνη έχουν κερδίσει, ναι, τα τελευταία χρόνια αρκετά, την τελευταία 15ετία, 20ετία, 3-4 εκεί πέρα όταν μεγαλώνουν τα ποσά, πολύ. Δηλαδή, ναι, κάτι νούμερα μεγάλα, όχι μόνο στο Τζόκερ φυσικά και σε άλλα. Και ένα πρωτοχρονιάτικο νομίζω. Ναι, έχουν κερδίσει 3-4 εκεί πέρα στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Να το σκεφτούμε. Δεν έχεις τίποτα στη Μυτιλίνη. Να μετακομίσουμε. Δεν είσαι από... Η καταγωγή σου πού είναι, Μιχάλη, αυτό το είπαμε. Η καταγωγή μου είναι από τη Σύφνο. Σύφνο. Mm. Α, ναι, μάλιστα. Πηγαίνεις ή απλά λες ότι είσαι από εκεί? Δεν έχω σπίτι, αν με ρωτάς γι' αυτό, αλλά πηγαίνω. Τώρα έχω και 34 χρονάκια να πάω τώρα που το λες. Ναι, έτσι κι αλλιώς εσείς από εκεί μια γκαζιά τα έχετε όλα τα νησιά. Αυτό είναι το κακό, γι' αυτό σας κυνηγάμε. σωστά. Το βλέπω εγώ το καλοκαίρι που έρχομαι. Ναι. Μια γκαζιά, δηλαδή όπως λέμε εμείς θα πάμε εδώ στη Χαλκιδική. Αλλά ναι, θα φάμε ταλαιπωρία, οπότε πάμε από την άλλη μεριά. Εγώ τη Χαλκιδική την έχω κόψει τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν πηγαίνω γιατί πηγαίνω, ναι, και χαλιέμαι. Αν να πηγαίνω κάπου και να χαλιέμαι και στην επιστροφή και στο πήγαινε και στο έλα, δεν. Οπότε βρίσκεις άλλο. Από τον κόσμο, Όχι από τον κόσμο, από την κίνηση. Α, ναι, ναι, αυτό. Την κίνηση. Από την... Ναι, ναι. Ένα μέρος έχουμε, ένα προορισμό έχουμε το καλοκαίρι, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν λένε τόσα χρόνια φτιάξουν όλο κάτι μπαλώματα. Φτιάχνουν όλο κάτι. Ναι. Και μονίμως σε αυτόν τον δρόμο κάνουν έργα. Πότε όμως? Το καλοκαίρι πάντα. Το καλοκαίρι. Πάντα. Ναι, ρε, φίλε, ναι. Πάντα το καλοκαίρι. Ναι. Αγανακτεί ο κόσμος. Εγώ είμαι από αυτούς που το είδαν το έργο διαφορετικά από εδώ και 15 χρόνια. Δεν πηγαίνω Χαλκιδική με τίποτα. Λοιπόν, εκτός από τα μάτς που έχουμε σήμερα και τα λοιπά, έχουμε. Πριν από λίγο μιλούσα και με τον πρόεδρο του ΨΑ, τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, για όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και για τον τύπο και για εμάς δηλαδή. Το πώς λειτουργούμε ή το πώς πρέπει να λειτουργούμε. Έχουμε τα παιχνίδια. Έχουμε και όλη αυτή την κατάσταση, την περίεργη, πώς το λένε, μακριά βέβαια, έτσι, δηλαδή θέλω να τα βάλω όλα μέσα γιατί θα μιλήσω και αργότερα στην εκπομπή γι' αυτό, εκτός από τα αγωνιστικά που έχουν το μυαλό μας εδώ στο Λίμπερο, ας πούμε παίζει ο Άρης έτσι, σήμερα παίζει ο Άρης, έχει Μπούργος. Έχει τρία πάρα πολύ κρίσιμα μάτς σήμερα.
που είναι και λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή είναι πολύ κρίσιμο προφανέστατα το μάτι του Άρη για τον ίδιο τον Άρη, αλλά είναι πολύ κρίσιμο και για τον Ατρόμητο. Την ίδια ώρα που για τον Άρη είναι πολύ κρίσιμο και τι θα κάνει ο Αστέρας στη Λαμία λίγο νωρίτερα. Γιατί είναι ένας από αυτούς που κυνηγάει. Την ίδια ώρα που για τη Λαμία είναι κρίσιμο τι θα κάνει η ίδια με τον Αστέρα, αλλά τι θα κάνει και ο Ατρόμητος του Βικελίδης. Ενώ μετά όλοι μαζί θα περιμένουν, ενώ Ατρόμητος και Λαμία, τι θα κάνει, τι θα γίνει και στο Ιωνικός Απολλώνας. Είναι το Λαμία Αστέρας Τρίπολης είναι 5.30, το Άρης Ατρόμητος στις 6 και στις 7.30 Ιωνικός Απολλώνας Μήνης. Σωστά, σωστά. Είναι αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ο Άρης μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και ναι, προφανέστατα. Θα παρουσιάσει και να δούμε τι θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα με έναν καινούριο προπονητή. Καταρχάς, επειδή χθες τον ανακοίνωσε κιόλας επίσημα ο Άρης, θέλω ένα σχόλιο για τον Μπούργος που ξέραμε και για τον Μπούργος που είδαμε χθες στην παρουσίαση. Θέλω το σχόλιο σου. Αυτό ήθελα να ξεκινήσω, ξέχασα. Ναι. Εντάξει, είναι μια political correct εμφάνιση. Ναι. Μεγάλωσε. Ναι, δεν είναι και εύκολο πια να το πει. Όχι, δεν το λέω ηλικιακά. Δεν το λέω για την ηλικία του, ας πούμε, μεγάλο. Όχι, εντάξει. Όχι, το λέω ρε παιδί μου ότι δεν είναι εύκολο. Εντάξει, μεγαλώντας ο άνθρωπος πάβεις να είσαι την εμφάνιση λίγο του rockstar. Λίγοι είναι αυτοί που την διατηρούν και στα 60 τους και στα 70 τους και στα 80 τους. Σιγά σιγά μπαίνει το ψαλίδι, κόβεις το μαλάκι, καλοπίζεσαι, ξυρίζεσαι, γίνεσαι πιο political correct. Ναι, νομίζω σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αρχίζει και ξεκινάει μάλλον αυτή τη διαδικασία που πάντα την κάνει αυτός. Ναι. Είδες, γαύγησε και η Μόνικα. Όχι, δεν γαύγησε μέχρι τώρα η Μόνικα και είπα να σου το πω. Αν είναι σπίτι ο σκύλος ή όχι. Τα αγαπώ, τα υπεραγαπώ γι' αυτό, ναι. Ναι. Είναι μεγάλη φάτσα. Μεγάλη φάτσα, δηλαδή δεν υπάρχει. Έλεγα ότι άρχισε ήδη τη διαδικασία σε αυτό που είναι πάρα πολύ καλός, να φτιάχνει την ψυχολογία της ομάδας. Είδα, διάβασα χθες από τα ρεπορτάζ την ομιλία τους ποδοσφαιριστές. Είναι πάνω κάτω ότι περίμενα, μια τόνωση της ψυχολογίας. Νομίζω αυτό θα κάνει αυτές τις μέρες. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Ό,τι άλλο έχει να το κάνει σε σχέση με τις αλλαγές που θέλει να, τις όποιες αλλαγές θέλει να κάνει στο παιχνίδι του Άρη, θα ξεκινήσει να τις κάνει από την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν έχει κάτι να κάνει. Τώρα έχει να μιλάει με τον Τερζή, να προσπαθήσει να φτιάξει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών και να πάει να παίξει δύο μάτς. Ένα σήμερα και ένα την Κυριακή στην Τρίπολη. Και μάλιστα δύο μάτς που το κάθε ένα έχει τη σημασία του αφού τελειώσει το προηγούμενο. Δηλαδή, για να έχει μεγάλη σημασία και να είναι ένα τελικό στην Τρίπολη για τον Άρη, θα πρέπει να κερδίσει σήμερα τον Ατρόμητο. Και μετά, για να έχει σημασία και να είναι ένα τελικό με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να κερδίσει, ή τουλάχιστον αν έχει κερδίσει σήμερα, να μην χάσει στην Τρίπολη την Κυριακή. Άρα, εδώ ισχύει το ένα τη φορά. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτό θα κάνει focus, θα προσπαθήσει να φτιάξει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του. Υπό αυτήν την έννοια, και επειδή είναι τέτοιος τύπος που όσο και αν άλλαξε λίγο το look του, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τις συνήθειές του, δηλαδή θα κάνει λογικά και μια επική ομιλία στα αποδυτήρια σήμερα, λίγο πριν την έναρξη του μάτς στους παίχτες. Α, κάνει και τέτοια, τέλεια. Ναι, θα τέλεια. Προσπαθήσει να τους... Εδώ πολλές φορές το έκανε ως δεύτερος. Τον άφηνε ο Τσόλο, που ο Τσόλο σε τέτοια πράγματα είναι μανούλα, τον άφηνε καμιά φορά να την κάνει αυτός. Θα προσπαθήσει να τους εμψυχώσει, να τους πορώσει. Νομίζω αυτό είναι πιθανό να το δούμε στους ποδοσφαιριστές του στο Άρη. Δηλαδή να δούμε 11 παίχτες σήμερα που θα μπουν στο μάτι του Ατρόμητο με το μαχαίρι στα δόντια από το πρώτο λεπτό. Τέτοιου είδους πράγματα περιμένω να δω τώρα στα 2-3 πρώτα παιχνίδια. Μετά θα βλέπουμε βήμα με βήμα το πως δουλεύει, το τι ζητάει. Νομίζω ένα από τα πράγματα που θα ζητάει είναι αδιάκοπο τρέξιμο και pressing. Δεν λέω κατά ανάγκη ψηλά, λέω όμως πολύ μεγάλη πίεση στην μπάλα. Ένα από τα πράγματα που θα κάνει είναι να το έχει κάνει, φαντάζομαι ήδη θα έχει πάρει τις μετρήσεις των ποδοσφαιριστών, προκειμένου να δει ποιοι είναι καλά, ποιοι είναι στα κόκκινα, ποιοι αντέχουν, και νομίζω ότι παρεμβατικά αν λειτουργήσει σε σχέση με τον Τερζή, που σίγουρα θα το ρωτήσει
την άποψή του για το πώς να παίξουμε, ποιος να επιλέξει κτλ. Κτλ. Νομίζω άποψη μπορεί να αλλάξει μόνο από τις μετρήσεις, γιατί σίγουρα θα ζητήσει την πίεση, θα τη ζητήσει από το πρώτο λεπτό, είναι εύκολο και να την ζητήσει και από το πρώτο μάτς που θα κοουτσάρει. Έχει ενδιαφέρον σίγουρα να δούμε το σημερινό μάτς του Άρη. Αλλά εντάξει, τώρα σε επίπεδο ποδοσφαίρου, τακτικής και τέτοια πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Δεν γίνεται να αλλάξει κάτι, όχι, δεν νομίζω. Έτσι είναι. Λοιπόν, εχθές στον δρόμο πέτυχα και τον Μήτρογλου. Περιμένω τον Μήτρογλου να παίξει. Δηλαδή, τι κάνει αυτή η ψυχή. Τον είδα μέσα στα μάξι του εκεί στο φανάρι, στη Χάνθ, στην πλατεία εκεί. Ξαφνικά βλέπω ένα θηρίο, ξέρεις, γιατί εγώ τα λατρεύω τα αυτοκίνητα. Βλέπω ένα AMG, μια Mercedes άσπρη, χωρίς φημέ, με γερμανικά νούμερα πίσω. Λέω, μπράβο το μάγκα, γιατί εμένα αυτό μου βγαίνει κατευθείαν. Δεν λέω, που τα βρήκε αυτό τα λεφτά και τα λοιπά, όπως λένε αρκετοί και τρελαίνομαι. Λέω, μπράβο το μάγκα, για να δω, ξέρεις, πάω έτσι προχωρώντας με τη μηχανή ήμουνα και γυρνάω και βλέπω το Μήτρογλου. Το αγοράκι μου αυτό χαλαρός μέσα στο σαλόνι του, το δερμάτινο. Ήταν ωραίος με το γυαλάκι του και αυτά. Λέω, εννοείται ότι δεν μίλησα, ας πούμε, δεν τα κάνω εγώ αυτά, αλλά θα ήθελα να του πω, άντε ρε Κωστάκη, πότε θα παίξεις ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχεις ξεχάσει αυτό που ήξερες ή να έχεις πρώην ποδοσφαιριστής πλέον. Δεν μπορεί. Ένα ποιοτικό ημίωρο το έχεις. Με τα λάθη σου, με τα καλά σου. Δεν ξέρω τι έγινε με αυτό το παιδί, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά δεν ξέρω, γιατί και εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι, γιατί ο Άριστο είχε από τότε που πήρε το Μήτρογλου το πρόβλημα με τα Center Four, ναι. Έλεγα ότι αυτό θα του βγει. Τι άλλο συνέβη τώρα, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ είχε ένα-δυο τραυματισμούς, έκανε και κάτι λαθάκια τη στιγμή εκεί που τρελαίνεσαι, άμα ξέρω εγώ αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Okay. Και μετά την πληρώνεις, λες αποκλείεται να κάτσε να τύχει σε μένα αυτό, αλλά προσέχεις γενικά. Πού βάζεις την υπογραφή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο αθλητής Μήτρογλου ποτέ δεν έκανε προσεκτική ζωή. Πρέπει να το πούμε αυτό. Θυμάμαι δηλαδή την εποχή πριν κάνει την καριέρα στον Ολυμπιακό και τη μεταγραφή στο εξωτερικό, που ο Ολυμπιακός τον δάνειζε στον Ατρόμητο, στον Πανιόνιο κτλ. Τον έχει ο Λεμονής στον Πανιόνιο. Ναι. Και θυμάμαι τότε κυκλοφορούσε, όχι με αυτό που κυκλοφορεί τώρα, αλλά με ένα παπάκι ο Μήτρογλου. Ναι, έχει γράψει ιστορία το παπί. Ναι, μπράβο. και θυμάμαι το Λεμονή να του λέει, γιατί του λέγανε διάφοροι, μη σε ξαναδώ στα, να μην κάνω τώρα και μαύρη διαφήμιση, σε συγκεκριμένη αλυσίδα fast food, μη σε ξαναδώ στα τάδες, δηλαδή μη σε ξαναδώ με το παπί εκεί. Διότι ο Κωστάκης δεν μπορούσε να φάει 2-3 μπέργκερ κάθε μέρα. Πήγαινε με το παπάκι στην πλατεία της Νέας Μύρνης και έτρωγε τα μπέργκερ του. Η αλήθεια είναι ότι δεν την πρόσεξε ποτέ την μακροημέρευση του. Δεν φρόντισε για αυτήν στα νιάτα του. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, έκανε και τις μεταγραφές του Μιχάλη, έχει και τα λεφτάκια του, πιστεύω να τα διαχειρίζεται σωστά. Με μια επιφύλαξη γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων μπορεί να έκανε το κομμάτι σου. Λέει, εγώ εντάξει, δεν έχω και αρρώστια και τρέλα με την μπάλα, ρε παιδί μου. Έβγαλα τα λεφτάκια μου. Εντάξει. Έχει γενικότερα και αυτό το χαλαρό το στυλ, δηλαδή έχει παρουσιαστικό, λειτουργεί σαν Θεσσαλονικιός. Δηλαδή είναι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη. Ο Μήτρογλου έτσι έκανε τη μεγάλη καριέρα. Πέρα από το όποιο ταλέντο και την όποια ποιότητα είχε που είχε, ναι. Το μεγαλύτερο του προσόν, όποιον και να ρωτήσεις, ήταν, θα σου λέγε, ότι αυτό το παιδί, είτε το βάλεις να παίξει τελικό παγκοσμίου κυπέλου, είτε το βάλεις να παίξει τελικό Champions League, είτε το βάλεις να παίξει ελληνικό ντέρμπι που γίνεται το έλα να δεις με οπαδούς και τον δύο οπαδών στην Κερκίδα, είτε το βάλεις στο εσωτερικό διπλό στην προπόνηση, δεν έχει καμία διαφορά. Δεν νιώθει καμία διαφορά. Μπαίνει και λέει, ωραία, παίζουμε μπάλα. Αυτό είναι. Λοιπόν, μπαίνει στο κήπεδο και λέει, παίζουμε μπάλα. Λοιπόν, μία από τις ειδήσεις που προκύπτουν τώρα στο... Α, μου λέει ένας φίλος τώρα που μας ακούει, ένας φίλος του Άρη, έκανε ένα επιτυχημένο σχόλιο. Ωραία, λέει, τώρα που ακούω το Μιχάλη, κατάλαβα, Αριανός έτσι, κατάλαβα, λέει, ότι βρήκαμε το Γιάννη Ιωαννίδη, λέει, του ποδοσφαίρου. Στην ομάδα. Φέραμε τον Γιάννη Ιωαννίδη, ναι. Αυτό κατάλαβε.
Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο έτσι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε για τον Ίγκασον. Πώς τον έχεις στο μυαλό? Ο ΠΑΟΚ βγάζει εδώ και λίγη ώρα ότι έχει έρθει συμφωνία, ή υπέγραψε ο ΠΑΟΚ δηλαδή, εννοώ ότι ο οργανισμός ότι έχει συμφωνήσει με τον, με τον Ίγκασον για τα 3 επόμενα χρόνια. Θέλω έτσι μία τοποθέτησή σου, ένα σχόλιο σου για τον Ίγκασον. Τον παίχτη, φυσικά. Επειδή στον ΠΑΟΚ φέτος το καλοκαίρι, όταν ξεκινούσε η σεζόν το Σεπτέμβρη, είχα δει, αν θυμάμαι καλά, τελείωναν 15 συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Ναι. Ή τέλος πάντων κάποια ανάμεσα σε αυτά ήταν, και υπήρχε και η δυνατότητα είτε μονομερής ανανέωσης είτε ανανέωσης μέσω συμμετοχών, π.χ. ας πούμε τους ΒΑΜ. Βλέποντας αυτά τα 15 συμβόλαια που τελείωναν, νομίζω χωρίς δεύτερη κουβέντα, εννοώ το Σεπτέμβρη, έλεγες 2, χωρίς δεύτερη κουβέντα, πρέπει ο ΠΑΟΚ να βρει τον τρόπο να τα ανανεώσει και να μην αργήσει κιόλας. Μην φτάσει στην 1η του Γενάρη και δεν τα έχει ανανεώσει, γιατί μετά μπορεί να έχει πρόβλημα. Του Ζίβκοβιτς και του Ίγκασον. Για όλα τα άλλα μπορούσες να συζητήσεις, μπορούσες να πεις «Α, οκ», μπορούσες να πεις «Όχι», μπορούσες να πεις «Να τους δει ακόμα 2-3 μήνες μέχρι να αποφασίσει». Μπορούσε να το διαπραγματευτεί. Για αυτούς τους δύο ήταν αδιαπραγμάτευτο. Κατά την άποψή μου, πριν τον τραυματισμό, την περσίνη σεζόν, ναι, ο Ίγκασον ήταν ένας από τους δύο, να μην πω ο καλύτερος, ένας από τους δύο καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του πρωταθλήματος. Και δεν είναι μόνο η ποδοσφαιρική ποιότητά του, νομίζω είναι και μια ηγετική φιγούρα στα αποδυτήρια, που τώρα στην επόμενη εποχή που περνάει ο ΠΑΟΚ και που θα χάσει αρκετές από αυτές, υποθέτω, φαντάζομαι ότι ο Βιερίνια θα σταματήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ακόμη πιο απαραίτητο να τον κρατήσει. Να είναι ένας, δηλαδή, από τους συνεχιστές αυτής της ομάδας τα επόμενα χρόνια. Η ηλικία του για κεντρικός αμυντικός είναι μια χαρά, άρα δεν είχες κάτι για να αμφιβάλλεις σε σχέση με την μακροχρόνια συνεργασία μαζί του. Ναι, το είχαμε καταλάβει από τον Πότο, από τη συνέντευξη που μας το είχε πει μέσα στις άκρες, ότι όσο νου που θα κάνουμε και τις ανακοινώσεις, πολύ, πολύ ευχάριστο μαντάτο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Λοιπόν, αύριο θα είσαι εδώ? Αύριο θα είμαι εκεί. Τέλεια. Το βράδυ θα είσαι? Δεν μπορώ να φέρω τη Μόνικα, αλλά θα φέρω όλα τα υπόλοιπα. Δεν μου λες, είσαι από τους τύπους που γυρνάς αργά το βράδυ, ας πούμε, από τη δουλειά και παίρνεις το σκύλο και τον πας βολτά? Ναι. Κάνεις τέτοια? Με την Μόνικα κάνω και τις καλύτερες συζητήσεις. Εντάξει, οκ. Okay. Αύριο θα τα πεις αυτά. Είμαι κοντά στο να τη φτάσω να μιλάει. Αύριο θα απολογηθείς για αυτά εδώ ζωντανά. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά.